φαίνεται ότι υπάρχει πρόταση από τον κύριο Πατακό, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, είναι το σωστό. Είναι η κήρυξη όλου του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των επιπτώσεων του σεισμού του Σεπτέμβρη του 2021. Γιατί, κύριε Πατακέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε, ο σεισμός, ο καταστροφικός θα έλεγα σεισμός και φωνικός, είχε και ένα θύμα στο Αρκαλοχώρι, έγινε 27 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ήταν ο κύριος σεισμός και ακολούθησαν και συνεχίζουν ακόμα να έχουμε σεισμοί. Οι μετασεισμοί, ναι. Οι μετασεισμοί ακολουθία. Τότε λοιπόν την περίοδο εκείνη από τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που έγιναν προέκυψε άμεσα ότι δύο περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, δύο διαμερίσματα ήταν σε τέτοιο βαθμό πληγέντα, είχαν πληγεί σε τέτοιο βαθμό που συνέτρεχε λόγος να επιθούμε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης και αυτά τα διαμερίσματα ήταν το πρώτο που περιλαμβάνει και τα ενετικά τείχη, το πρώτο κεντρικό διαμέρισμα και ο πρώην, η περιοχή του πρώην Δήμου Τεμένους. Ναι. Έγινε η έκτακτη ανάγκη σε αυτές τις περιοχές. Όμως, ναι, από τότε μέχρι και σήμερα και με όλη αυτή τη σεισμική ακολουθία παρατηρήθηκε, διαπιστώθηκε με τους ελέγχους που έγιναν και από τις υπηρεσίες του Δήμου και της πολιτικής προστασίας, αλλά κυρίως από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ. Ναι. Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Είναι, ναι, το Υπουργείο Υποδομών που εδρεύει στην Κρήτη. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι μέχρι σήμερα, γιατί δεν ήταν μόνο ο σεισμός, ήταν και οι βλάβες, οι μετέπειτα και ακολουθία όπως προείπαμε. Ναι. Διαπιστώθηκε ότι μπορεί να μην υπήρξαν βλάβες σε υποδομές, δίχτυα ηλεκτρικά, δίχτυα ίδρευσης, οδικά δίχτυα κλπ. Κλπ. Στις υπόλοιπες περιοχές, όμως υπήρξαν εκτεταμένες βλάβες, πολυάριθμες διαπιστώσεις σε σπίτια και ιδιωτικά κτίρια. Αυτό έκανε το Δήμο Ηρακλείου. Πολυάριθμες βλάβες, μισό λεπτό, εξηγήστε μου, πολυάριθμες βλάβες. Όχι. Εκτός πρώτης δημοτικής κοινότητας και δημοτικής ενότητας μετεμένους. Ναι. Βλάβες σε πολυάριθμα σπίτια και ιδιωτικές κατοικίες. Κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες. Δηλαδή και κτίρια που χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, αλλά και ιδιωτικές κατοικίες. Ναι. Πολυάριθμα σπίτια σε βλάβες. Σε όλη την, και κυρίως το πρώην Δήμο Παλιανής, το Δήμο Γοργολαΐνη, λέω Δήμο, εννοείται πρώην Δήμος Γοργολαΐνη που είναι στο Ηράκλειο, Άλλη Καρνασό, αλλά και στα υπόλοιπα διαμερίσματα, στις υπόλοιπες περιοχές του Ηρακλείου. Μόνο η Δημοτική Αστυνομία, η οποία είχε αναλάβει τότε το έργο της καταγραφής των ζημιών από την πρώτη μέρα του σεισμού και των αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν, είχε καταγράψει την πρώτη εβδομάδα μετά τον πρώτο, το μεγάλο σεισμό, 700 περιπτώσεις σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις αυξήθηκαν σιγά σιγά. Έχουν περάσει τις 1000. Ναι. Άρα λοιπόν συνέτρεξε λόγος τώρα να κηρυχθεί η κατάσταση ή οι περιοχές και οι υπόλοιπες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Η μηχανική της διεύθυνσης της ΔΑΕΦΚ, να το πω έτσι, τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ, αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι τι, ότι μιλάμε για σπίτια με μικροζημιές, πάνε στην κατηγορία κίτρινα, στην κατηγορία πράσινα, τι, κύριε Πατακέ? Είναι και στις δύο κατηγορίες και σε όλες τις κατηγορίες, αλλά για να γίνει έκτακτη ανάγκη, να επειδή έκτακτη ανάγκη σημαίνει ότι πολλά από αυτά κρίνονται ακατοίκητα. Άρα δηλαδή έχουμε λοιπόν και κάτι, και κόκκινα. Ακατάλληλα. Δεν λέει ακατοίκητα, ακατάλληλα. Ναι. Το ακατάλληλα είναι σχετικό. Μπορεί να είναι και ακατοίκητα, δηλαδή και επικίνδυνα για να κατοικηθούν. Λοιπόν, πρώην Δήμος Παλιανής, πρώην Δήμος Γοργολαΐνη, όλα αυτά εντός πάντα της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, ή να το πω καλύτερα, των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, για να μην μπερδευτούμε. Άλλη Καρνασσός, πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, Τέμενος, σε όλες αυτές τις περιοχές είναι πάνω από 1000, λέτε, οι περιπτώσεις. Ναι. Αν το κατάλαβα καλά, όπου παρουσιάζονται ζημιές σε σπίτια και άλλα κτίρια, δεν είναι μόνο οι υποδομές, που σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται ότι αυτά τα σπίτια, κτίρια κλπ. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενίκους τους, ναι.
Ναι, και δεν Μάλιστα. μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, αλλά κυρίως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα οι περισσότεροι από αυτούς, για να μην πω όλοι, να τα επισκευάσουν αυτή την περίοδο. Βέβαια, δεν σας είπα ότι μας όθησε στην κατάθεση του αιτήματος ναι. επιπλέον και το έγγραφο που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, ο κ. Τριαντόπουλος, προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, που του έλεγε, που έγραφε, ανέφερε ότι σε λίγες μέρες, εντός των ημερών, θα βγει απόφαση, η οποία θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, για οριοθέτηση περιοχών του Ηρακλείου. Οριοθέτηση σημαίνει χαρακτηρισμός σεισμόχτης περιοχής, μεταξύ αυτών και οι προηγούμενες περιπτώσεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν είναι σε έκτακτη ανάγκη, οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και έχουν πάθει τις ζημιές θα εξυπηρετηθούν και θα προωθηθούν οι περιπτώσεις με ταχύτερους ρυθμούς, δηλαδή βοηθάει ο χαρακτηρισμός έκταξης ανάγκης της περιοχής προκειμένου και την πρώτη στεγατική προκαταβολή, χωρίς προκαταβολής ως συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την συνδρομή του κράτους σε περίπτωση που μετά από την επιθεώρηση Ωραία. Που θα επαναληφθεί. Θέλετε λοιπόν εσείς να προλάβετε έτσι ώστε όλο και περισσότεροι πληγέντες να έχουν τη δυνατότητα, λέτε, να αποζημιωθούν. Έχει γίνει γνωστό, κύριε Πατακέ, εάν θα ανοίξει η αρρωγή, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ούτως ή άλλως μέχρι τις 28 του μήνα για όλες τις πληγήσεις περιοχές. Εάν θα ξανανοίξει, ξέρετε από το Ηράκλειο τι γίνεται και αν έχουν άνθρωποι υποβάλει αίτημα. Αυτεπάγγελτα, έτσι λέγεται, είναι ο όρος. Μόλις στηριχτεί σε έκτακτη ανάγκη, ανοίγει η πλατφόρμα για την κατάθεση αιτημάτων. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι επειδή είμαστε στις 25 του μήνα, ότι μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ότι θα υπάρξει και ημέρημνα από το αρμόδιο υφυπουργείο, ώστε να ανοίξει η αρρωγή να καταθέσουν οι άνθρωποι τις αιτήσεις τους. Βεβαίως το λέει το έγγραφο αυτό. Α, μάλιστα. Το αναφέρει το έγγραφο λοιπόν του κυρίου Τριαντόπουλου. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Ο χαρακτηρισμός αυτός έχει τη νομική κάλυψη και την ιδιαιτερότητα να επιταχύνει τις διαδικασίες και να δίνει δικαιώματα σε ανθρώπους και για την προκαταβολή της συνδρομής ενίσχυσης αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και μετά την τελική επιθεώρηση που θα γίνει για το υπόλοιπο εύρος εκτίμηση της ζημίας, προκειμένου συνδράμει το κράτος με απόφαση που θα πάρει με νόμο στη Βουλή. Μάλιστα. Δεν θα πω τίποτα άλλο και δεν θα ανοίξω το θέμα περαιτέρω σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς μπορεί να λειτουργεί η αρρωγή, τι είναι αυτά που χρειάζονται, γιατί τα έχουμε δεν πει κατά κόρον. Τα γνωρίζουμε και τα έχουμε μάθει έτσι όπως κινούνται τα πράγματα μέχρι στιγμής από τις άλλες τις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίοι τους Δήμους που βρέθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τι προβλήματα παρουσιάζονται. Και επειδή το κεφάλαιο είναι πάρα πολύ μεγάλο, λέω πάρα πολύ απλά, δεν ανοίγω το κεφάλαιο αυτό. Κρατάω ωστόσο αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Είναι μεγάλος ο αριθμός, πάνω από 1000 κτίρια σπίτια, τα οποία παρουσιάζουν ζημιές, και κάποια από αυτά ότι δεν μπορούν να κατακινηθούν, να κατοικηθούν και σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. Την προσπάθεια αυτή και την απόφαση που πήρατε, μιας και υπήρχε η επικοινωνία με τον κύριο Τριαντόπουλο για την οριοθέτηση περιοχών εντός του Δήμου Ηρακλείου, ότι όλος ο Δήμος πρέπει να πάει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να μην εξαιρεθεί κανένας πολίτης, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτή την διαδικασία. Κρατάμε λοιπόν τις πληροφορίες αυτές και βλέπουμε τι γίνεται παρακάτω. Κύριε Πατακέ, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.